είναι πολύ πιο διαδεδομένοι σκύλοι βοηθοί. Δίνονται περίπου 30-40 σκύλοι βοηθοί το χρόνο. Είμαι ο πρώτος εκπαιδευτής σκύλων βοηθών για παιδιά με αυτισμό στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να με βρούνε στο site μου το friendsforlife.gr και έχω όλα τα στοιχεία επικοινωνίας ή στη σελίδα μου στα social media, στο Facebook, στο Instagram, Friends for Life Service Dogs. Είμαι ο Τάκης Πετρόπουλος. Το Friends for Life ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια. Το όνομά του έχει διπλό νόημα. Είναι φίλοι για τη ζωή και φίλοι για μια ζωή. Ειδικεύτηκα στην Ιρλανδία, στο Cork, στο Mike & Companion, όπου εργάστηκα εκεί πέρα για ένα χρόνο και θέλω να το έφερα τους σκύλους βοηθούς για παιδιά με αυτισμό στην Ελλάδα. Έχω πιστοποιήσει 8 σκύλους βοηθούς στο εξωτερικό και έχω βοηθήσει στην εκπαίδευση πάνω από 30. Πριν 4-5 περίπου χρόνια είδα ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο όπου ένα σκύλος βοηθός έβαζε πλυντήριο για ένα άτομο σε αμαξίδιο και εκείνη την ώρα είπα ότι αυτό θέλω να κάνω. Δεν είχα καμία σχέση πιο πριν ούτε με την εκπαίδευση σκύλων ούτε με την αναπηρία. Σκύλος βοηθός είναι ένας πολύ καλά εκπαιδευμένος σκύλος, ο οποίος συνοδεύει το άτομο με αναπηρία σε όλους τους δημόσιους χώρους και το βοηθάει σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στον αυτισμό συγκεκριμένα, ο σκύλος βοηθός συνοδεύει το παιδί στο φάσμα σε όλους τους δημόσιους χώρους και το βοηθάει και να ρυθμίσει τα αισθητηριακά του, δηλαδή να μην παθαίνει κρίσεις, και να μην έχει τάσεις φυγής, δηλαδή να μην φύγει μακριά από τους γονείς του. Ο αυτισμός με κέντρισε από την πρώτη στιγμή, διότι τα αυτιστικά παιδιά λειτουργούν με το ένστικτο. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, διότι και ο σκύλος λειτουργεί με το ένστικτο. Και μπορούμε να δούμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα μεταξύ σκύλου και ανθρώπου. Δηλαδή στην Ιρλανδία είχαμε παιδιά τα οποία μίλησαν, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Ουσιαστικά ο σκύλος και το παιδί μιλάνε χωρίς να χρειάζονται να μιλάνε με λόγια. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα από την Ιρλανδία και ελπίζω και σύντομα και από την Ελλάδα. Όπως ας πούμε ότι είχαμε μικροφοβιακά παιδιά, παιδιά με το οπτικό του σύστημα να είναι διαταραγμένο έντονα και ο σκύλος βοήθησε για πρώτη φορά το παιδί να αγκαλιάσει τη μαμά του. Το πρώτη φορά να πέσει στο πάτωμα με το σκύλο, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, κάτι που δεν θα το έκανε ποτέ πιο πριν. Είχαμε περιπτώσεις που οι γονείς για πρώτη φορά πλήρωσαν στο ταμείο. Δεν μπορούσαν πιο πριν γιατί κρατούσαν το χέρι του παιδιού. Είχαμε περιπτώσεις η οποία έγινε εκπαιδεύτρια, η συγκεκριμένη η κυρία, γιατί το παιδί της μίλησε λόγω του σκύλου και αποφάσισε να γίνει εκπαιδεύτρια για αυτόν τον λόγο, να βοηθήσει και άλλες οικογένειες. Όλα αυτά είναι ανατριχιαστικά. Όταν τελειώνει η εκπαίδευση των σκύλων βοηθών και ερχόντουσαν όλοι οι γονείς και σε ευχαριστούσαν με κλάματα, αυτό για μένα είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή. Κοίτα, ουσιαστικά έχουμε πρόβλημα άμα το αφήσουμε το παιδί στην ησυχία του, δεν θα μάθει ποτέ τρόπους, δεν θα κοινωνικοποιηθεί και δεν θα μάθει τι είναι ζωή. Γιατί η ζωή δεν είναι οι τέσσερις τείχοι, ούτε του σχολείου ή του σπιτιού. Η ζωή είναι έξω. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις βελτίωσης των ατόμων στο φάσμα. Αυτό επιδιώκουμε. Και όσο πιο πολύ τα αφήνουμε μέσα στα σπίτια κλεισμένα και απομονωμένα, τόσο πιο μεγάλο ταμπού θα γίνεται. Δεν μπορεί να είναι πάντα ιδρυματοποιημένα τα παιδιά στο φάσμα. Είναι κρίμα. Για να προχωρήσει κάποιος στο να αποκτήσει ένα σκύλο βοηθό, πρώτα πρέπει να έχει αποδεχτεί ότι το παιδί του είναι αυτιστικό. Δεν μπορούν όλοι να έχουν ένα τέτοιο σκύλο. Είναι τεράστια ευθύνη και πρέπει να είσαι πολύ συνειδητοποιημένος και οι στόχοι μας να είναι ξεκάθαροι. Μόνο αυτοί που είναι full συνειδητοποιημένοι μπορούν να πάρουν ένα τέτοιο σκύλο και να καταλάβουν την αξία του και να βοηθήσουν το παιδί. Ο σκύλος βοηθός δεν θεωρείται κατοικίδιο. Δεν είναι δηλαδή ένα σκυλί το οποίο βγαίνω βόλτα και να παίξω μέσα σε δημόσιους χώρους. Ο σκύλος βοηθός βοηθάει το παιδί στο να διατηρεί την ηρεμία του στο εστιατόριο, στην καφετέρια, ώστε αυτή η οικογένεια να κλέψει λίγο χρόνο, μισή ώρα, μια ώρα, δύο ώρες, να πιει ένα καφέ
μαζί με τους φίλους, μαζί με την οικογένεια. Για να αποκτήσουν ένα σκύλο βοηθό, ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτή, της οικογένειας και των ειδικών που ασχολούνται με το παιδί. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα προφίλ, να καταλάβω ποιος σκύλος βοηθός ταιριάζει σε αυτό το παιδί. Άρα η συνεργασία μας πρέπει να είναι άριστη. Η πρώτη ενημέρωσή τους είναι ξεκάθαρα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτός ο σκύλος, ποιες είναι οι ανάγκες του, πόσο χρόνο θέλει, μπορούμε να τα καλύψουμε. Άμα δεν μπορούμε, αυτόματα η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ένα σκύλο βοηθό. Άρα ουσιαστικά είναι πολύ πιο εύκολο να μπει στο σπίτι τους, διότι σε εμπιστεύονται από την αρχή ότι θα βοηθήσει το παιδί τους. Υπάρχει μία βάση μέχρι τον ένα χρόνο, η οποία όλοι οι σκύλοι βοηθοί εκπαιδεύονται με το ίδιο μοτίβο. Τώρα ανάλογα σε ποιο παιδί θα πάνε, δίνεις και βάση εκεί πέρα. Δηλαδή ο σκύλος βοηθός πρέπει να ανέβει σε αεροπλάνο, σε τρένο, σε λεωφορείο, να μπει σε σούπερ μάρκετ, να μπει παντού. Ένα παιδί όμως το οποίο ξέρουμε ότι χρησιμοποιεί λεωφορείο, μπαίνει μόνο σε σούπερ μάρκετ και άλλον ένα χώρο, θα δουλέψεις πιο πολύ αυτά τα τρία, θα δώσεις βάση εκεί. Ένα παιδί που ξέρουμε ότι έχει τάσεις φυγής πολύ έντονες, θα δουλέψεις πολύ τις τάσεις φυγής. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να δουλέψεις πάνω σε ένα σκύλο και ανάλογα το παιδί που έχεις δίπλα σου, δίνεις εκεί βάση, κατεύθυνση πιο έντονη. Εγώ πηγαίνω στο χώρο τους με το σκύλο βοηθό, κάνουμε την αξιολόγηση, βλέπουμε πόσο καλά ταιριάζουν. Στην ηλικία γύρω στον 10 μηνών το κουτάβι πηγαίνει στην οικογένεια και περνάνε κάποιο χρόνο μαζί. Ο χρόνος μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι 2 μήνες. Ανάλογα το τέριαγμα του σκύλου με του γονέα και το παιδί. Δηλαδή άμα δούμε ότι το παιδί ενδιαφέρεται πολύ με το σκυλί και υπάρχει μια βελτίωση, προφανώς και το σκυλί θα μείνει παραπάνω εκεί πέρα. Μετά το σκυλί πρέπει να επιστρέψει στον εκπαιδευτή για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του, διότι δεν θέλουμε να λιωθεί η εκπαίδευση. Ουσιαστικά θέλει πολύ καλή επικοινωνία με τον γονέα, διότι είναι ρευστά όλα. Η οικογένεια πρέπει να μάθει να σέβεται την ελεύθερη πρόσβαση, όπως θέλουμε να μας σεβόμαστε εμάς όταν μπαίνουμε στους δημόσιους χώρους, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Σε περίπτωση που δεν τηρήσει κάποιους κανόνες, ο σκύλος θα αφαιρεθεί από την οικογένεια και θα παραχωρηθεί δωρεάν σε κάποια άλλη. Δεν είναι για να πάρω λεφτά. Έδωσες λεφτά για κάποια άλλη οικογένεια που θα το εκτιμήσει αυτό το πράγμα. Είδες προς εξαφάνιση είναι στην Ελλάδα, δεν έχουμε τι καθόλου. Για ποιο λόγο να πάρεις εσύ τον πρώτο σκύλο βοηθό που έχω δώσει την ψυχή μου στην εκπαίδευση 2 χρόνια, σαν δικό μου σκυλί είναι, από τη γέννα του, για να μην το εκτιμήσεις και να το παρατήσεις. Ανά 6 μήνες ή ανά 1 χρόνο, όλοι οι σκύλοι βοηθοί αξιολογούνται με τη φυσική μου παρουσία. Πάμε δηλαδή εκεί πέρα και βλέπουμε πώς δουλεύει ο σκύλος βοηθός με το παιδί και χωρίς το παιδί, με το γονέα. Άμα έχουμε κάποιο πρόβλημα μικρό, το βελτιώνουμε όσο είμαι εκεί. Άμα κάτι δεν πάει καλά, θα φανεί στη δουλειά. Δηλαδή θα φανεί ότι ο σκύλος δεν θα υπακούει τον ιδιοκτήτη και θα είναι πολύ πιο ατίθασος σε όλους τους χώρους. Ή θα φαίνεται ότι απέκτησε κάποια φοβία στην πορεία, η οποία δεν έχει αναφερθεί σε μένα. Όλοι οι σκύλοι βοηθοί είναι κατοχυρωμένοι ηλεκτρονικά και όλοι είναι στο Friends for Life. Άρα ουσιαστικά είναι η ιδιοκτησία του Friends for Life. Οτιδήποτε γίνει είναι παράνομο. Και γι' αυτόν τον λόγο θα έχουμε κάποια συμβόλαια που υπογράφουμε και συμφωνούμε σε κάποιους όρους. Δεν μπορούν όλες οι ράτσες σκύλων να γίνουν σκύλοι βοηθοί. Εδώ από μια κουταβομάδα δεν μπορούν να γίνουν όλοι σκύλοι βοηθοί. Έχεις ένα μεγάλο ποσοστό αποτυχίες. Δηλαδή συνήθως από τα 10 κουτάβια ένα 30-40% κόβεται κατά τη διάρκεια της πορείας του. Ο λόγος μπορεί να είναι είτε υγείας, είτε χαρακτήρα. Γενικότερα προτιμούμε φυλές Labrador, Golden Retriever και μίξεις μεταξύ τους και με κανείς. Το Friends for Life χρησιμοποιεί μίξεις Αγίου Βερνάρδου με μεγάλο κανείς, διότι στον αυτισμό θέλουμε τον όγκο, ώστε να συγκρατεί το παιδί στις τάσεις φυγής, στο να αντέχει τα πιο έντονα αγγίγματα.
και διότι έχουν πάρα πολύ ισορροπημένο και καλό χαρακτήρα. Το σκύλο βοηθό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και άτομα υψηλής λειτουργικότητας και άτομα χαμηλής λειτουργικότητας. Εξαρτάται από το τι θέλουμε να πετύχουμε. Στην υψηλής λειτουργικότητας, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο πολύ για κοινωνικοποίηση, να βγει από το σπίτι, να μην μπαίνει σε κατάθλιψη. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Σε τάσεις φυγής, στην απευαισθητοποίηση και ούτω καθεξής. Εκτός από τα βασικά που προσφέρει ο σκύλος βοηθός, το λέω αυτό το θετικό έκπληξη, το οποίο είναι η σχέση μεταξύ του παιδιού και του ζώου, το οποίο, όπως είπαμε και πιο πριν, μπορεί το παιδί να μιλήσει, μπορεί το παιδί να αρχίσει να επικοινωνεί πιο πολύ και με τους γονείς και με το σκύλο και γενικότερα η πορεία του να εξελιχθεί αχδαία από τα αισθητηριακά μέχρι τον λόγο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πεις ότι όλα τα παιδιά θα μιλήσουν ή όλα τα παιδιά θα έχουν άξιση στα αισθητηριακά. Υπήρχε μόνο μία περίπτωση που γνώρισα στην Ιρλανδία, η οποία ο σκύλος είχε αρνητική επίδραση στο παιδί. Δηλαδή δεν ήθελε το παιδί να είναι στον ίδιο χώρο με το σκύλο, με τίποτα. Εκεί πέρα απλά το σκυλί δεν έμεινε στην οικογένεια. Όπως εμείς της τυπικής ανάπτυξης, μέσα εισαγωγικά, δεν μας αρέσουν σε όλους τα σκυλιά. Έτσι ισχύει και με τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Πρέπει να ξέρουμε το χαρακτήρα του παιδιού, έχουμε θέμα με τα αισθητηριακά, πού είναι το πιο μεγάλο μας πρόβλημα, ώστε διαλέγω τον κατάλληλο σκύλο για αυτό το παιδί και η σχέση τους είναι μοναδική. Δηλαδή, άμα είχα κάποιον άλλο σκύλο, πιθανότατα δεν θα ήταν η ίδια σχέση. Δυστυχώς το κράτος δεν χορηγεί ούτε ένα μικρό ποσοστό για το σκύλο βοηθό. Πολλές φορές δεν βοηθάει και στα απολύτως απαραίτητα πάνω στην αναπηρία. Το κόστος ενός σκύλου βοηθού είναι από το Friends for Life είναι στα 9.000 ευρώ. Η εκπαίδευσή του είναι 2 χρόνια. Τα χρήματα δίνονται μισά στην αρχή και μισά στο τέλος της εκπαίδευσης. Και ουσιαστικά είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω για να βοηθήσω ώστε να πάρουν όσο πιο πολλοί άνθρωποι μπορούν σκύλους βοηθούς στην Ελλάδα. Να τονίσω ότι στο εξωτερικό και γενικότερα οι σκύλοι βοηθοί δίνονται πάνω από 15.000 και ο λόγος είναι φυσικά το τεράστιο ρίσκο που έχεις όταν έχεις ένα ζωντανό οργανισμό. Ο σκοπός μου είναι ουσιαστικά να ενημερώσω όσους πιο πολλούς μπορώ, σε όσο πιο πολλά μέρη μπορώ, για το τι είναι αναπηρία, τι είναι αυτισμός και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό. Όλο τον τρόπο σκέψης ή το ταμπού που έχουμε με την αναπηρία. Συνήθως το αντιμετωπίζουν με χαρά, με ενθουσιασμό, ότι επιτέλους κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και οι διστακτικοί πάντα, οι οποίοι θεωρούν ότι είτε είσαι κάποιος ο οποίος λέει ψέματα, είσαι τσαρλατάνος δηλαδή, είτε ότι ο σκύλος δεν βοηθάει, γιατί έχουμε συναντήσει και τέτοιες περιπτώσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα σκηνικό της προάλλης που έγινε σε ένα σούπερ μάρκετ. Συνάντησε ένας πελάτης και άρχιζε να μουρμουράει. Είναι πολύ κλασικό αυτό συχνό φαινόμενο. Οι πιο πολλοί μουρμουράνε και τα σκυλιά μες στο σούπερ μάρκετ. Τον οποίο φυσικά απαντάμε σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί αύριο μεθαύριο θα μπει η οικογένεια εκεί μέσα. Και μου λέει, γιατί είναι τα σκυλιά εδώ μέσα ουσιαστικά. Και αυτό που του απάντησα είναι ότι είναι σκύλος βοηθός, πολύ ευγενικά, και ότι αυτό το σκυλί αύριο μεθαύριο θα βοηθήσει ένα άτομο με αναπηρία να εισέλθει στο χώρο. Και η απάντηση αυτού του κυρίου ήταν, ας πάρει έναν άλλον άνθρωπο να μπει στο σούπερ μάρκετ. Αυτά τα περιστατικά είναι ευτυχώς όλο και λιγότερο συχνά. Ο σκοπός μου είναι να τα εξάλειψω. Οι πιο πολλές αντιδράσεις είναι θετικές που συναντάω και από ηλικιωμένους και από πιο νέα άτομα, τα οποία κοιτάνε το σκύλο βοηθό σαν να είναι θεός, που όντως είναι κάτι μαγικό. Γιατί ένα πλάσμα θα βοηθήσει αύριο μεθαύριο ένα παιδί να ενταχθεί πολύ πιο εύκολα στην κοινωνία.